Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παιδιά με κινητικά προβλήματα του ειδικού σχολείου Ηλίου διεκδικούν το αυτονόητο, δηλαδή καλύτερες συνθήκες μετακίνησης και πρόσβαση στους δημόσιους χώρους. Έτσι είναι. Μαθητές και σπουδαστές του σχολείου αυτού, παιδιά με κινητικά προβλήματα που μετέχουν και στην εκστρατεία Free Mobility για τη βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, αναδεικνύουν μέσω φωτογραφικής έρευνας τα καθημερινά τους προβλήματα, αλλά και παράλληλα και την αδιαφορία της πολιτείας. Αυτό που ζητούν ως ισότιμοι με όλους εμάς πολίτες είναι ισότιμη μεταχείριση και παροχή των αυτονόητων, όπως είπες, ώστε να μην οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό. Με πολλαπλές διακρίσεις σε αγώνες και διοργανώσεις του εξωτερικού, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου μπορεί να κινείται με αμαξίδιο, αλλά δεν είναι καθυλωμένη. Παρά το γεγονός ότι πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο Steve Person που προκαλεί δυσκαμψία. Εργάζεται βοηθώντας άλλα παιδιά με αναπηρία, είναι πρωταθλήτρια και ζει αυτόνομα μόνη της. Διεκδικεί καλύτερους όρους μετακίνησης και προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους και θυμώνει επειδή το μοναδικό κολυμβητήριο για άτομα με αναπηρία παραμένει κλειστό από τον Νοέμβριο λόγω έλλειψης πόρων, αφαιρώντας της το δικαίωμα να προπονηθεί. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που θα γίνει στη Σκωτία τον Αύγουστο. Δεν θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση της κακομοιριάς ή την αίσθηση του ότι δεν μπορούμε. Και όμως μπορούμε πολλά. Όπως μπορεί ο καθένας. Αλλά υπάρχουν περιορισμοί γιατί οι υποδομές δεν είναι σωστές. Πλέον δεν είναι κλειστό. Π.χ. διεκδικούμε πράγματα για να ενεργοποιήσουμε και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για την αναπηρία ή ανθρώπους που γνωρίζουν για την αναπηρία αλλά τη φοβούνται. Η μπότσια είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής με μπάλες και παρολυμπιακό άθλημα και δίνει μεγάλη χαρά στο Χρήστο που έχει ήδη διακριθεί σε εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα ως μέλος της εθνικής ομάδας. Ωστόσο, η πολιτική αδιαφορία και η ανύπαρκτη κουλτούρα σεβασμού στη διαφορετικότητα τον εμποδίζει να βγει ακόμη και για ένα καφέ στη γειτονιά του. Είναι ενδεικτικό ότι το απαραίτητο αναβατόριο που ζήτησε να τοποθετηθεί στο ΤΕΙ Αθήνας όταν ξεκίνησε τις σπουδές του εγκαταστάθηκε αφού ο ίδιος πήρε πτυχίο. Με την καθημερινή κινητικότητά μας, ας πούμε, κάτι που θεωρείτε εσείς αυτονόητο, για μας είναι δύσκολο. Το θέμα να πάμε για έναν καφέ. Μπορούμε να βρίσκουμε μη προσβάσιμες ράμπες, ενώ υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητά μας και απλώς προσπαθούμε να τα προσπεράσουμε. Ο Μαρίνος είναι καλλιτέχνης, ασχολείται με τη φωτογραφία και σπουδάζει στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ηλίου. Πρόθεσή του είναι να βοηθήσει τα παιδιά με κινητικά προβλήματα μέσω της φωτογραφικής του έρευνας. Ο ίδιος ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις μετακινήσεις και τις δυσκολίες στην πρόσβαση στο πλαίσιο της εκστρατείας Free Mobility του Eco City. Δεν είναι εύκολο για ένα μαξίδι γενικά όπως αυτά. Αμαξίδια, όπως βλέπουμε εδώ, δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν. Μου έχει τύχει μια περίπτωση να συναντήσω σε πάρκινγκ που παρκάρει άτομα με ειδικές ανάγκες να παρκάρει περιπολικό. Όρεξη για ζωή και αποφασιστικότητα για αυτονομία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τους. Η όποια αναπηρία δεν αποτελεί καθ' αυτό πρόβλημα για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, γιατί η πραγματική αναπηρία βρίσκεται στα μυαλά των άλλων ανθρώπων, εκείνων που αρνούνται να παραχωρήσουν το χώρο που δικαιωματικά τους ανήκει.